Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα πανωτά περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων το τελευταίο διάστημα. Άπτες αποδείξεις στα έκτροπα που διαδραματίστηκαν από τους μαθητές σε σχολεία στο Παραλίμνη και τη Λακατάμια. Ο αριθμός των μαθητών των πρωταγωνιστών ουσιαστικά στα έκτροπα φτάνει τους 36. Οι έρευνες για την εξυγχρίαση της υπόθεσης εμπρισμού αίθουσα δημοτικού σχολείου στην επαρχία Λευκωσίας συνεχίζονται με ενταδικούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί μαστηρία και έχουν ανακριθεί 13 ανηλικά πρόσωπα ηλικίας από 10 έως 17 ετών, οι οποίοι φαίνεται να συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Όσον αφορά την υπόθεση στο Λύκειο Παραλιμνίου, έχουν ανακριθεί 23 ανηλικά πρόσωπα, όλοι πάνω των 16 ετών. Οι δύο υποθέσεις αφορούν τα όσα αποτρόπαια έγιναν στο Λύκειο Παραλιμνίου, όπου μαθητές πετούσαν ζώα από τον μπαλκόνι και έφεραν πανό εσχρού περιεχομένου, ενώ στην περίπτωση του σχολείου στη Λακατάμια, μαθητές έκαψαν την αίθουσα πολλαπλής χρήσης καθώς και άλλους χώρους. Με τις αρχές να εκπέμπουν SOS. Σίγουρα μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει όλοι να εγκύψουμε και πρέπει να μας προβληματίσει τόσο όλοι οι αρμόδιοι φορείς αλλά και η ίδια κοινωνία για τα σοβαρά αυτά αδικήματα που βλέπουμε να διαπράττουν από ανηλίκα πρόσωπα. Οι φάγελοι και των δύο υποθέσεων θα διαβιβαστούν στη νομική υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες και δεν αποκλείεται να οδηγηθούν δικαστικώς. Η περίπτωση στη Λακατάμια χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης, καθώς οι ηλικιακά κάτω των 14 ετών μαθητές είναι ποινικά ανεύθυνοι.